Νοέμβριος, θα έλεγα μάλλον καλοκαιρινό στη Θεσσαλονίκη, με ένα υπέροχο φως έξω και με μια υποβλητική σιωπή και μια μυστικιστική ατμόσφαιρα μέσα στην αποθήκη 9 του λιμένου Θεσσαλονίκης, όπου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Βαφοπούλιο Ίδρυμα, η Γκαλερί Τσάτσης, παρουσιάζουν έναν πάρα πολύ σημαντικό καλλιτέχνη, άγνωστό μας. Είναι, θα έλεγα, ένα είδος αποκαλυπτηρίων και για εδώ το εντόπιο κοινό της πόλης, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Και γιατί όχι, μακάρι και για όλο τον κόσμο. Πρόκειται για τον Σάβα Πουρσανίδη, ο οποίος εκθέτει σχεδόν 6 χρόνια δουλειάς, εκθέτει μεγάλες τοικογραφίες, πρόκειται για κάρβουνα και μεικτή τεχνική πάνω σε καμβάδες που συχνά φτάνουν τα 9 μέτρα. Ο χώρος, σας είπα, ότι είναι υποβλητικός, μια παλιά αποθήκη, ένας λιτός φωτισμός που επιτρέπει όμως να λάμψουμε αυτά τα εξαίσια μαύρα και, και η τόνη του λευκού, από το απόλυτο λευκό στις τίντες και τα γκρίζα, και να αποκαλυφθούν μπροστά μας αυτή η θίαση των κομαστών, αυτές οι μπάντες με τους πλανόδιους μουσικούς, οι οποίοι από τη σκηνή του κόσμου, από το πάλκο της οικουμένης, ξεχύνονται προς τα μέσα, στο βάθος του πίνακα, σε αυτό το έρευος που ελοχεύει, σαν σε μια συμβολική μάχη του φωτός με το σκοτάδι, του καλού με το κακό, το καλό που πάντα βρίσκει τους τρόπους να αντιστέκεται και το κακό που είναι πάντα εκεί για να μας κουνάει το δάχτυλο με σημασία. Είναι έργα στηριγμένα σε μια εξαντλητική προεργασία και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην ίδια έκθεση εκτίθενται όλα αυτά τα προσχέδια των μορφών, τη δουλειά που έχει κάνει ο Σάβας Πουρσανίδης με τα μοντέλα του, συχνά μια δουλειά και μια σχέση που μου θυμίζει τα έργα του Λούσιαν Φρόιντ, ο οποίος άφηνε ώρες τα μοντέλα του έτσι ώστε να ξεχνάνε καν ότι ποζάρουν και τα πλησίαζε από πάρα πολύ κοντά ώστε να αποτυπώνει και τη μυρωδιά τους ακόμα πάνω στους πινακές του. Αυτή την αίσθηση έχω και εδώ. Μόνο που εδώ σημαίνει κάτι διαφορετικό, ο Πουρσανίδης μιλάει με την όρημη αναγέννηση, με αυτά τα τρομερά, τρομακτικά σώματα, τα σώματα της τεριμπιλιτά, όπως τα ονόμασταν εκείνη την εποχή του Μικελάντζελο ή του Λεωνάρντο ή του Ραφαήλου ή των μανιεριστών, γιατί ενώ κανείς εντυπωσιάζεται από την σχεδιαστική αυτάρκεια, εν τούτης ανατρέπεται η ανθρώπινη φυσιολογία. Τα σώματα αυτά έχουν υπεράγαν μειώνες, είναι πολύ πιο πρικισμένα, είναι, θα λέγαμε, σαν να πρόκειται για μια διασταύρωση του Robocop και του Blade Runner. Άρα όλο αυτό το ακαδημαϊκό στοιχείο πάει περίπατο, γιατί τα έργα είναι πολύ σύγχρονα και μιλάνε για μια πολύ σημερινή αγωνία. Και βέβαια είναι έργα που αποθεώνουν τη μουσική. Ο ίδιος είναι μουσικός, όπως είναι και ζωγράφος, και δεν νομίζω ότι έχει ακόμα και σήμερα ξεκαθαρίσει ποια τέχνη υπερέχει. Νομίζω ότι υπερέχει η μουσική, και για μένα νομίζω ότι η μουσική, αυτό που έλεγε και ο Καντ, είναι η πρώτη τέχνη, έχοντας στο μυαλό του τον Μπαχ. Εδώ έχουμε περιπλανόμενους μουσικάντες με κρουστά, με πνευστά όργανα. Τα σώματα δένονται με τους ήχους και με τη μουσική, περασπίζονται τα όργανά τους που είναι συγχρόνως όπλα αγχέμαχα, πολεμικά, αλλά και ασπίδες, απέναντι στη φθορά, στο θάνατο. Και σε αυτό λοιπόν το ήσυχο περιβάλλον ακούμε όλοι εμείς οι θεατές τη λεκοφαντική μουσική που πάλεται σε αυτούς τους πίνακες. Το θυμίζουν, είπα πάλι τοιχογραφίες, θα έλεγα ότι εδώ είναι ένα μοναστήρι, το αγνώστο Θεό, ή αν θέλετε ένα μοναστήρι αφιερωμένο στο πνεύμα της μουσικής. Unplugged λέγεται η έκθεση. Και βέβαια, Σάβα Πουρσανίδη
Τι σημαίνει Unplugged, γιατί διάλεξες έναν ξενόγλωσσο τίτλο? Ο τίτλος Unplugged είναι ξενόγλωσσος, αλλά έχει μια, για μένα, μια ευρύτερη έννοια. Είναι πολυδιάστατη αυτή η έννοια. Unplugged σημαίνει αποκαλωδίωση, σημαίνει χωρίς ενδιάμεσο, σημαίνει για μένα καθαρότητα, διαφάνεια, αλήθεια. Ο μουσικός να είναι έξω από όλη αυτή την τεχνική υποστήριξη. Την τεχνική υποστήριξη, να παίξει αυθεντικά επάνω στο πλατό, να παίξει αυθεντικά επάνω στην σκηνή, να είναι αυθεντικός, δεν χρειάζεται υποστηρίγματα, πρέπει να δυναμώσει, να δείξει δυναμικά παίζοντας μουσική, να παίξει αυθεντικά. Αυτό για μένα σημαίνει Unplugged. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες ερμηνείες. Για μένα είναι το κυρίαρχο στοιχείο η αυθεντικότητα του ίδιου του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος να είναι αυθεντικός στο σήμερα. Δηλαδή να είναι απαγκιστρωμένος από όλα αυτά που τον περιβάλλουν. Αυτά που τον διαμεσολαβούν. Διαμεσολαβούν. Παρεμβαίνουν ανάμεσα στον ίδιο και τον εαυτό του, έτσι, θα λέγαμε. Έτσι. Γιατί ασπρόμαυρα τα έργα? Βγαλμένος μετά από μια πάρα πολύ χρωματική μελέτη, όπως και αυτή την ενότητα τη θεωρώ μελέτη, τη θεωρώ έρευνα, θεώρησα μια μετάβαση η οποία θα εξέφραζε πολύ περισσότερο το σήμερα. Και θεώρησα μέσα από όλη αυτή την προεργασία, η οποία διήρκησε περίπου σχεδόν ένα χρόνο, 10 μήνες περίπου, πριν αρχίσουν να δημιουργούνται όλα αυτά τα έργα, θεώρησα ότι έπρεπε να μεταβώ σε μια, χωρίς να πιέσω ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά θεώρησα υποχρεώσει ότι πρέπει να μπούμε σε μια, ήδη βοηθούσε και η όλη η κατάσταση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα η πολιτικό, εποχή, ναι. Όλη η εποχή, έτσι πολύ απλά, βοηθούσε να παρουσιαστεί μια καινούρια πρόταση. Φυσικά, έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ σοβαρές μελέτες, προεργασίες και κυρίως να βγει μια καινούρια δουλειά, όχι όμως με όλα αυτά που γινόντουσαν πιο πριν. Ήταν μια, θα έλεγα, έτσι, ταπεινή και σοβαρή προσπάθεια, η οποία άρχισε σιγά σιγά μέσα σε αυτό το δεκάμινο, εννιάμινο που λέω, να παίρνει σάρκα και οστά. Και έτσι ξέφυγα από το χρώμα, ενώ και οι μελέτες του, ας το πω, του Unplugged ξεκίνησαν με μια χρωματική, έτσι, προσέγγιση. Σιγά σιγά όμως έφυγε το χρώμα, μπήκαν όλα αυτά που μας περιβάλλουν, παραμέρισαν λίγο το χρώμα, και όταν άρχισαν να δημιουργούνται έτσι οι πρώτες μελέτες, τα πρώτα έργα, θεώρησα ότι ο σημερινός αντικατοπτρισμός θα ήταν ασπρόμαυρος, ας το πω έτσι, παρόλο που τα κορμιά όλα αυτά εγώ τα θεωρώ ότι έχουν χρώμα. Και εγώ τα θεωρώ ότι έχουν χρώμα, και μάλιστα ένα χρώμα το οποίο είναι πολύ δουλεμένο και πολύ βασανισμένο, και με παραπέμπουν και στο χιαροσκούρο, ας πούμε, του Μπαρόκ, τον Καραβατζέσκι, και με παραπέμπουν στο φιλμ νουάρ, με παραπέμπουν στον Ταρκόφσκι, στον Αντρέι Ρούμπλιεφ, που είναι όλος ασπρόμαυρος, αλλά είναι τόσο έτσι χρωματικός σε αυτό το δράμα ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Στην 7η σφραγίδα, στον Μπέρκμαν, στη μεγάλη φωτογραφία του 20ου αιώνα, στον Καρτιέ Μπρεσόν, όπως επίσης, επειδή η παιδεία σου είναι μια παιδεία κλασική και ο ίδιος είσαι δάσκαλος του σχεδίου, και μάλιστα στην πιο, έτσι, ας πούμε, αυστηρή και δομημένη του μορφή, νομίζω ότι η εμπειρία σου αυτή απελευθερώνεται σε αυτές τις
πολύ μεγάλες συνθέσεις, γιατί μπορείς να δείξεις και τη μαστοριά, αλλά και την αφοσίωση και την ασκητικότητα, γιατί αυτά τα δουλειά, αυτά τα έργα απαιτούν δουλειά όχι ημερών, εβδομάδων, αλλά μηνών και χρόνων, και παράλληλα να ξεδιπλώσεις και το στοχασμό σου, που είναι αυτό ακριβώς, αυτό το μήνυμα, ένα πανανθρώπινο μήνυμα, να υπερασπιστούμε τις ζωές μας μέσα από την τέχνη της μουσικής, όλες τις τέχνες, και ότι αυτό, η τέχνη δηλαδή και η εμπλοκή μας στην τέχνη, είναι ίσως η πιο απόλυτη μορφή επανάστασης. Όμως, γιατί τόσο μεγάλα μεγέθη, γιατί 9 μέτρα, ας πούμε, ή 3 μέτρα μέσα, ή θα τα ύψη. Ναι, δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος. Μήπως αυτός ο τιτανισμός κρύβει και κάτι το... έναν εγωισμό περίεργο, μια τάση για επίδειξη, για επιβολή, θα έλεγε ένας κακοπροαίρετος. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, με όλο το σεβασμό στην ερώτηση, δεν θα το έλεγα. Θεωρώ ότι τα έργα ζωγραφικής δεν πρέπει ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, να είναι, ας χρησιμοποιήσω έτσι μια πεζή λέξη, τσιγκούνης. Πρέπει δηλαδή το έργο ο καλλιτέχνης να το κάνει στη διάστασή του. Πρέπει ο καλλιτέχνης το έργο να το δώσει τη διάσταση που του χρειάζεται, δηλαδή να λειτουργεί. Εγώ είδα τις διαστάσεις χωρίς να υπολογίσω το κόστος, την εμπορικότητά τους. Επομένως, απελευθερωμένος από οικονομικές σκέψεις και εξαρτήσεις διάφορες, θεώρησα ότι τα έργα θα γίνουν στη διάσταση που πρέπει. Δικαιούνται, θα λέγα εγώ. Έτσι, που τους ανήκει. Τους ανήκει. Και να σου πω και κάτι, ήδη αυτή η πρόταση είναι εντελώς αντισυμβατική. Είναι υποβλητική, έχει έναν ελεγιακό χαρακτήρα μερικές φορές, έχει έναν δραματικό χαρακτήρα άλλες, έναν επικό χαρακτήρα πάντα. Τα σώματα αυτά είναι σώματα τα οποία έτσι, έχουν μια εσχύλια διάσταση. Αλλά και δεν παίζεις σε αυτό που αναμένει συνήθως είτε ο θεατής, είτε ο αγοραστής, είτε ο γκαλερίστας, είτε το κοινό, είτε η κοινωνία ίδια. Δηλαδή, αν θέλεις, η κρίση της ζωγραφικής εκπορεύεται κυρίως γιατί έχουμε εξαντλήσει τα κλισέ της ζωγραφικής. Ενώ εδώ, το είπα ήδη, είναι μαζί και σινεμά και θέατρο και τοιχογραφία, ας πούμε, που όσο πηγαίνει βαθιά στο παρελθόν και με γοητεύει που το μελετάς και το σέβεσαι και το διαβάζεις και το έτσι ανανεώνεις, άλλο τόσο, αυτό είναι η δική μου άποψη, προχωράνε στο μέλλον. Δηλαδή αυτή η κίνηση των ομάδων προς το βάθος είναι κίνηση σε αυτό το σκοτεινό αύριο, το οποίο αγνοούμε μεν, αλλά πρέπει και να το αντιμετωπίσουμε και να το δαμάσουμε. Δηλαδή, υπάρχει ένας πεσιμισμός η ανθρώπινη μοίρα, αλλά και ένα στοιχείο έτσι εγερτήριο που είναι αντίσταση και που είναι αγώνας και που είναι προσπάθεια. Και βέβαια με όπλο τα όπλα της τέχνης, με όπλο τα όργανα της μουσικής. Επίσης θα σε κατηγορούσαν για ακαδημαϊσμό. Τι έχεις να πεις? Okay. Όλες οι κριτικές είναι... Πιστεύω ότι είναι... Θεωρείς το έργο σου ακαδημαϊκό? Άλλο είναι να έχεις ακαδημαϊκές σπουδές και άλλο είναι να κάνεις ακαδημαϊσμό. Εγώ θεωρώ ότι παρόλο που οι μελέτες μου ξεκίνησαν από τους έτσι, παλιούς... Κλασικούς δασκάλους. Μελέτησα όλες αυτές τις αναφορές. Και σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι μέσα από τις μελέτες αυτές προχώρησα, όπως λέω πάντοτε, με όλο το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους, κάτι περισσότερο δηλαδή όσον αφορά τα ανατομικά και τα δομικά στοιχεία στην ανθρώπινη φιγούρα. Θεωρώ ότι οι μύες που έχουν αποδοθεί σε αυτά τα έργα μπορεί να έχουν τη βάση τους
αυτόν τον ακαδημαϊσμό, αλλά νομίζω ότι ξεφεύγουν, έρχονται στο σήμερα, έρχονται με μια διαφορετική, με μια πιο πολυδιάστατη μορφή. Δεν θα έπρεπε να απαντήσω. Η εικόνα η τελική δεν νομίζω ότι... Και εγώ συμφωνώ απολύτως. Μάλιστα, όταν μιλάμε για ακαδημαϊσμό, εννοούμε απλά τη μίμηση κάποιων προτύπων με μια έτσι τελειοθυρία, αλλά και με έναν τρόπο λίγο επιφανειακό και τυπικό. Εδώ έχουμε μια εκβάθρον ανατροπή αυτής της παραδοσιακής απόδοσης του σώματος και βέβαια η τελική σύνθεση και οι εικόνες είναι προβοκατόρικες, είναι προκλητικές. Είναι δηλαδή εξαιρετικά σημερινές. Και υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι περισσότερο ενοχλούν ως ένας, πώς θα το πω, ως ένας, ας πούμε, ήπιος μοντερνισμός και λιγότερο ως ένα στοιχείο που αναπαράγει μια παράδοση. Αντίθετα, χαίρομαι που το ακούω και εγώ το πιστεύω, το ότι σέβεσαι την παράδοση και κάτι που λέει συχνά και τρέψε μου να το επαναλάβω εγώ τώρα είναι ότι το μέλλον μας βρίσκεται στο παρελθόν μας. Δηλαδή στην καινούργια σχέση που πρέπει να αναπτύξουμε με αυτό το παρελθόν, με την ιστορία, με τα κεκτημένα όλης της ανθρωπότητας, τα οποία μας ανήκουν. Και γι' αυτό το έργο σου, και χαίρομαι, δεν έχει φολκλωρίστικα, εντόπια στοιχεία, αλλά απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό. Γι' αυτό μιλάω για ένα πάλκο του κόσμου. Και γι' αυτό αυτή η μουσική είναι γυμνή. Είναι γυμνή ως φυσική κατάσταση, είναι γυμνή από, ας πούμε, οφειλές ή επιρροές και είναι σαν να γεννιόνται σήμερα και να ξεκινάνε αυτό το επώδυνο παιχνίδι και της ύπαρξης και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Είναι όλη δημιουργή. Πόσα χρόνια δούλευες αυτή την ενότητα? Αυτή η ενότητα είναι μια ενότητα 5,5, όπως προανέφερες, Μάνο, 6 χρόνων. Είναι μια ενότητα η οποία βασίζεται κυρίως σε κάποιες μελέτες και τεχνικές, δηλαδή το κάρβουνο να μπορέσει να έχει καλή πρόσφυση στον καμβά. Είναι μια ενότητα την οποία τη θεωρώ καθαρά ερευνητικού χαρακτήρα. Η εξέλιξη όλων αυτών των έργων, ήδη αν παρατηρήσει κανείς την έκθεση, από έργο σε έργο φαίνεται. Αυτή η μελέτη του υποστρώματος και των ανθρώπινων κορμιών διήρκησε περίπου ένα δεκάμινο. Μέσα από αυτή την έρευνα, και επέτρεψέ μου να πω ότι πολύ περισσότερο θεωρώ τον εαυτό μου ερευνητή, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που κατασκευάζω μόνος μου τα υλικά μου, όλα δηλαδή τα υλικά, τα λάδια, τα ακριλικά, τις τέμπερες, ακουαρέλες, όπως τα βερνίκια μου. Όλη αυτή η δουλειά ξεκίνησε με έναν ερευνητικό χαρακτήρα. Και μέσα από την διαδικασία, σιγά σιγά της ένταξης της ανθρώπινης μορφής και όλα αυτά που θα έπρεπε να φορτωθεί αυτό το μοντέλο, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος βάλεται καθημερινά, θα έπρεπε να... Ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή και να τον απαλλάξω από το φορτίο και το ρούχο ακόμη. Ήθελα δηλαδή όλη αυτή η μελέτη να τίνει σε μια, όπως και προείπες, να γίνει πιο σημερινή, ασχέτως αν οι αναφορές είχαν μελέτες έτσι των παλιών δασκάλων. Επομένως, η όλη έρευνα, η αρχική, μου κράτησε περίπου ένα χρόνο. Η δημιουργία όλη αυτή των έργων διήρκησε 5,5 με 6 χρόνια.
Και υπάρχει, όπως διαφαίνεται στους πίνακες, μια εξέλιξη σταδιακή από πίνακα σε πίνακα. Υπάρχει κάτι το διαφορετικό δηλαδή. Γι' αυτό και την έκθεση την θεωρώ μια ενότητα. Ναι, και δεν έχουν γίνει με σκοπό κάποιο. Είναι μια μελέτη η οποία σιγά σιγά γεννιόταν μέσα από τη διαδικασία. Ας πούμε εδώ σε αυτό το έργο, στην Πάντα, το μεγαλύτερο έργο της έκθεσης, βλέπουμε ότι προσεγγίζεις το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δηλαδή, υπάρχουν λεπτομέρειες που τις βλέπεις από πάνω, από κάτω, σαν να είναι σκηνή θεάτρου, αυτό που λέμε σώτο in σου. Εσύ μου είπες ότι έχεις 4 σημεία φυγής. 4 σημεία φυγής. Δηλαδή, όπως έβαζε μαζί με τη σκηνή είναι 4 σημεία φυγής. Ο Σεζάν, τα φρούτα, τα μήλα, ας πούμε, και τα γύριζε γύρω-γύρω. Και τα βλέπω από πάνω, από κάτω κτλ. Έτσι ώστε να δέσει την σύνθεσή του, σαν να είναι γλυπτό από όλες τις πλευρές, και να δημιουργήσει έναν χώρο και ένα χωρόχρονο στον καμβά. Και εδώ πάλι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μετεωρίζονται, είναι πάνω στην κίνηση που αλλάζουν βηματισμό, αλλά και παρόλα συγχρόνως που παγώνουν στον χρόνο. Δηλαδή που αντιμετωπίζουν μαζί τη στιγμή και την αιωνιότητα. Ό,τι δηλαδή είναι και η ανθρώπινη μοίρα. Είμαστε θνητοί, αλλά έχουμε τη μεγάλη δυνατότητα να νικάμε τον χρόνο μέσα από τα έργα μας. Η Αθανασία κρύβεται στα έργα μας, όχι σε εμάς. Δηλαδή έτσι τιμωρούμε την ιδιοτέλεια των θεών που μας στέρισαν την Αθανασία. Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό έργο της έκθεσης είναι αυτό εκεί πέρα μέσα. Το οποίο τι διαστάσεων είναι και πώς λέγεται. Είναι, εννοείς, τα χάλκινα. Εννοώ τα χάλκινα. Τα χάλκινα, τα οποία είναι το ύψος 2,17 και το μήκος του 4,5 μέτρα. Σε αυτά βλέπω αυτή την, μου θυμίζουν τους αστούς του Ροντέν. Βλέπω όλη αυτή την περιδίνηση των σωμάτων, την παραμόρφωση, την ένταση. Βλέπω θερετικά, ας πούμε, οργανωμένη, έτσι ώστε να αυτό είναι τελικά, να τελειώνουμε. Αυτά τα έργα δεν είναι έργα ακαδημαϊκά. Είναι έργα που ισορροπούν ανάμεσα σε έναν πολύ αυστηρό κλασικισμό και σε έναν επίσης εξαιρετικά οργανωμένο και πειθαρχημένο εξπρεσιονισμό. Εξπρεσιονισμός δεν είναι μονάχα η ελεύθερη χειρονομία, το πιτσίλισμα του χρώματος. Εξπρεσιονισμός είναι να συλλάβεις την ανθρώπινη ύπαρξη στην δραματική της διάσταση. Και αυτό κάνεις εδώ. Έπρεπε να περάσει λίγος χρόνος, να δούμε τα έργα, να ψυχιωθούμε με αυτά για να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα. Και χαίρομαι που μετά από 3 κουβέντες, αυτή η τελευταία βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή αυτό θα έγραφα τώρα, αν ξανάγραφα το κείμενο με το οποίο με προσκαλείς, μου κάνεις την τιμή και προλογίζω την έκθεση. Ότι είναι μια επισφαλής ισορροπία, μια τεντωμένη κλωστή, ανάμεσα σε έναν πολύ αυστηρό κλασικισμό, μανιερίστικο κλασικισμό, δηλαδή κλασικισμό που παραπέμπει στο μανιερισμό του 16ου αιώνα, και παράλληλα σε έναν πολύ, πολύ έτσι, ελεγχόμενο εξπρεσιονισμό. Είναι μια κραυγή που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί από το ανθρώπινο στήθος. Αυτή είναι η αίσθηση που μου δίνουν τελικά. Για μένα, Μάνο, η μουσική, που το θεωρώ ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο στα χέρια οποιονδήποτε. Είναι η πιο ισχυρή απόδειξη της ανθρωπινότητάς μας, της ανθρωπιάς μας, η μουσική. Αυτή που μας συγκινεί, αυτή που μας κάνει να γελάσουμε, να δακρύσουμε, είναι μια τόσο έτσι, δυνατή μορφή τέχνης. Η μουσική, για μένα, οι ανθρώπινες φιγούρες, τα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιήσει, είναι μουσική που παίζουν επάνω σε αυτό το, όπως χαρακτήρισες, αν δεν κάνω λάθος, στην παγκόσμια σκηνή. Για μένα παίζουν με όλη τους τη δύναμη. Θέλουν να φωνάξουν, θέλουν να κραυγάσουν. Και όπως
ξαναείπες σε μια δεύτερη μας ομιλία, έχουν απέναντί τους αυτό το μαύρο κενό, αυτό το δημιουργικό, εγώ τα χρησιμοποιούσα γιατί έτσι το έχω χρησιμοποιήσει, αυτό το δημιουργικό μαύρο. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτή η μουσική με όλη τους την ένταση, με ακραίες πόζες, με ένα παίξιμο πάρα πολύ δυνατό, που αποτυπώνεται αυτή η δύναμη μαζί με όλη τη μουσική δόνηση που έχουν, αποτυπώνεται και βγαίνει στα κορμιά. Αυτοί μάχονται. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος σήμερα, Μάνο, πρέπει να μάχεται με όλα αυτά που τον περιβάλλουν, με όλες αυτές τις... με αυτή την πληροφόρηση. Ο άνθρωπος βάλεται, είναι βαλόμενος. Πρέπει να αντισταθεί με κάθε μέσο. Θεωρώ ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Γι' αυτό τους έκανα και γυμνούς. Δεν έχει να φοβηθεί. Είναι, αν είναι αληθινός ο άνθρωπος, αν είναι καθαρός, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Οι μουσικοί, επομένως, παίζουν επάνω σε αυτή τη θεατρική σκηνή. Παλεύουν, επιτίθονται σε αυτό το δημιουργικό μαύρο κενό. Σε αυτό το χάος. Αλλά εγώ δεν το θεωρώ αρνητικό αυτό το μαύρο. Το θεωρώ δημιουργικό. Ασχέτως ότι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο είναι, όπως είπες, θα κερδίσει κάποια στιγμή το καλό. Ο άνθρωπος πιστεύω ότι θα βγει νικητής. Επιτίθεται σε αυτό το μαύρο. Επιτίθεται για να υποδηλώσει και την αυτονομία του, αλλά και τη συλλογικότητά του μαζί. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο και με αυτό ας τελειώσουμε. Βλέπουμε ατομικότητες που όμως δημιουργούν σύνολα, συγκροτημένα και προχωράνε. Αυτό που έχουμε ανάγκη, να κοιτάξουμε πίσω, να ξανακερδίσουμε το παρελθόν μας, να κοιτάξουμε δίπλα μας, να ξανακερδίσουμε τον συνάνθρωπό μας. Νομίζω ότι ο ρατσισμός του Έλληνα προς τον Έλληνα είναι ο πιο έντονος ρατσισμός που εντοπίζεται αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Και παράλληλα να δούμε το αύριο με περίσκεψη, αλλά και χωρίς φόβο. Ή όπως θα έλεγε ο Σάββας Πουρσανίδης, Unplugged.